Γεια σας, καλή Παρασκευή. Βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 26 Αυγούστου σήμερα, του Πογιάννη Ειρήνη εδώ από το Studio 53. Πιστή κάθε Παρασκευή σε ένα πεντάλεπτο πρόγραμμα για να σας εκπαιδεύσουμε, για να σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να γυμνάζεστε μόνοι σας, στο σπίτι ή ακόμα και στο γυμναστήριο και αν έχετε βαρεθεί κάποια προγράμματα που μπορεί να διαθέτει ο χώρος που γυμνάζεστε, να θέλετε να κάνετε κάτι για εσάς κυρίως σωστά και αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα μας σήμερα έχει εξάσκηση κορμού, κοιλιακούς. Δεν έχουμε πάλι χρονόμετρο. Θα δείξουμε τεχνική, θα οριοθετήσουμε λίγο πώς μπορούμε να δουλέψουμε τους κοιλιακούς μας. Κάντε ένα καλό ζέσταμα και ξεκινάμε. Πάρτε ένα βαράκι. Συνήθως αυτή την άσκηση περισσότερο την κάνουν λάθος. Βάζουμε το χέρι μας στο αυτί και ο κόσμος συνήθως νομίζει ότι γυμνάζουμε την πλευρά που τραβάει προς τα κάτω. Γυμνάζουμε την αντίθετη πλευρά. Βάλτε το χέρι εδώ και δουλεύουμε πλάινες κάμψεις. Και δύο. Κρατάμε τη λεκάνη σταθερή. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. 10. Αλλάζουμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Παίρνουμε το βαράκι και στρίβουμε από τη μία και πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Απ' την άλλη. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αφήνουμε. Ποδήλατο και V-Abs. 2. Πάνω. 3. Πάνω. 4. Πάνω. 5. Πάνω. 6. 7. 8. 9. 10. Ωραία. Ερχόμαστε στο πλάι, πλάινους. Πάμε στον αστράγαλο. Το χέρι που είναι στο κάτω μας στηρίζει. Δεν μας σπρώχνει. Πέντε. Έξι. Επτά. Εννέα. 10. Κάνουμε αυτή την πλευρά, αλλάζουμε, πάμε στην άλλη. Και η επόμενη άσκηση, μια και βρισκόμαστε από εδώ, δείχνουμε και την επόμενη, είναι πάλι πλαϊνή, αλλά δουλεύουμε και πιάνουμε αστράγαλους. Ενώ πριν ήταν με ένα αστράγαλο, αλλά τώρα τα χέρια μας στοχεύουν προς τις μύτες των ποδιών μας. Και έχουμε τεντωμένα πόδια.
7, 8, 9, 10. Πώς μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα πρόγραμμα δυνατό για κοιλιακούς με βάση τις επαναλήψεις ή το χρόνο. Κρατάμε αυτές τις ασκήσεις. Μπορείτε να οριοθετήσετε το πρόγραμμά σας βάζοντας 30 ή 45 δευτερόλεπτα να κάνετε την κάθε άσκηση ή να βάλετε επαναλήψεις 15 με 20 επαναλήψεις. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ο κοιλιακός είναι ένας μυς, πολύ βασικά είναι 4 στρώματα κοιλιακών. Ο κορμός μας γενικότερα περιβάλλεται από μυϊκές ομάδες οι οποίες έχουν έντονο μυϊκό τόνο, που σημαίνει ότι δουλεύουν στην καθημερινότητά μας συνεχώς για να μας κρατάνε στην όρθια θέση. Άρα έχουν αντοχή, είναι μύες αντοχής και έτσι για να μπορέσουμε να τους ενεργοποιήσουμε και να κάνουμε το κάτι της παραπάνω θα πρέπει να έχουμε παραλλαγές στις ασκήσεις, στις επαναλήψεις, στο ρυθμό, μικρά διαλύματα. Οπότε επιλέξτε εσείς αν θέλετε να δουλέψετε με επαναλήψεις ή με χρόνο και δώστε έμφαση στην τεχνική της άσκησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πλαϊνούς, επειδή οι ασκήσεις που δείξαμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ασκήσεων δίνουν έμφαση στους obliques, όπως τους έχετε δει στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή στους πλαϊνούς. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνουμε κοιλιακούς γυμνάζουμε μόνο τους πλαϊνούς ή μόνο τον ορθό. Οι κοιλιακοί μπορούν να ενεργοποιηθούν σε όλες τις κινήσεις από τη στιγμή που ο κορμός ενεργοποιείται, είτε σε κάμψη μπροστά είτε σε πλάι. Καθότι ο ορθός κοιλιακός ενεργοποιείται και στην κάμψη μπροστά αλλά και στην πλαϊνή κάμψη, αυτό είναι το ένα. Ο εγκάρσιος ενεργοποιείται ρουφώντας το στομάχι μας, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη σύσπαση και ενεργοποίηση του κορμού και του powerhouse που λέμε. Η ιδιομορφία υπάρχει στους πλαϊνούς κοιλιακούς και υπάρχει ένα μπέρδεμα. Όταν δουλεύουμε πλαϊνούς κοιλιακούς, αν γυμνάζουμε τους έσω ή τους έξω, επειδή είναι στον οι μυϊκές είναι στον πλαϊνών κοιλιακών, στους έξω και στους μέσα πάνε διαγώνια, όταν πάμε προς τη μία πλευρά, κάνουμε δηλαδή πλαϊνή κάμψη, εκτός ότι δουλεύει ορθώς, δουλεύει η μία πλευρά πλαϊνών κοιλιακών από τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά από την άλλη, αλλά διαφορετικές μοίρες, δηλαδή από τη μία πλευρά θα έχουμε έσω και από την άλλη θα έχουμε έξω, γιατί πάνε διαγώνια οι μυϊκές ίνες. Στις πλαϊνές κάμψεις, γενικότερα οι πλαϊνοί κοιλιακοί ενεργοποιούνται. Εκεί που υπάρχει έντονη διμορφία είναι στις στροφές. Όταν στρίβουμε από την αριστερή πλευρά, για παράδειγμα, ενεργοποιείται η έσω πλευρά, ο έσω πλαϊνός και ο έξω από την αντίθετη. Όταν πάω από τα δεξιά, ενεργοποιείται ο έσω από τη δεξιά και ο έξω από την αριστερή. Δηλαδή, στην ουσία, γυμνάζουμε τους πλαϊνούς κοιλιακούς μας και έσω και έξω, αλλά από διαφορετικές πλευρές ανάλογα με τη στροφή. Αυτό, θα μου πείτε, είναι κάτι που σας ενδιαφέρει εσάς. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, θεωρώ ότι πρέπει να σας ενδιαφέρει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πώς ενεργοποιείται ο κορμός μας και πώς μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το καλύτερο αποτέλεσμα το πετυχαίνουμε με την συνειδητή σύσπαση των κοιλιακών και όχι απλά με το να κάνουμε πλαϊνές κάμψεις ή να κάνουμε crunches. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα. Σας είπα πώς μπορείτε να παντρέψετε τις επαναλήψεις και το χρόνο και να δουλέψετε ένα six-pack πάρα πολύ δυνατό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή, με την καινούρια εβδομάδα μας, την πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα ευχηθώ καλό φθινόπωρο, δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Να είστε καλά, γεια σας.